Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε και έχουμε να σας δώσουμε απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν την υγεία μας και το θετικό είναι όταν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Λιάκο, είναι διευθυντής Γενικός Χειρουργός του Metropolitan Hospital. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δυστυχώς αφορά αρκετό κόσμο, αλλά ευτυχώς υπάρχουν λύσεις. Είναι η ελάχιστη επεμβατική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου στο Metropolitan Hospital. Καταρχάς, να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα, τα λέγαμε στο διάλειμμα, του καρκίνου του παχαίου εντέρου, γιατί δίνει συμπτώματα και αυτό είναι παρήγορο. Να μάθουμε ότι κάτι έχουμε. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο καρκίνος παχαίου εντέρου είναι η τρίτη σε συχνότητα κακοήθης νόσος μετά από εκείνη του πνεύμονα και του μαστού και η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως από καρκίνο. Έχει μια αυξητική τάση πλέον τα τελευταία χρόνια και εμφανίζεται σε μικρότερα ηλικιακά φάσματα. Είναι χαρακτηριστικό των δυτικών κοινωνιών και αυτό ανάλογα με την εντόπιση του καρκίνου, το μέγεθός του και τις αλλοιώσεις που προκαλεί στο τοίχωμα του εντέρου, εμφανίζεται με διάφορα συμπτώματα. Το κυριότερο από αυτά είναι η απόφραξη, η δυσκολία αποβολής αερίων και κοπράνων που συνεπάγεται σε δυσκυλιότητα η οποία είναι μένουσα, πόνο, τυμπανισμό, εναλλαγές στις καθημερινές συνήθειες του εντέρου, απώλεια φρέσκου αίματος κατά τις κενώσεις, γεγονός που οι περισσότεροι από εμάς το αποδίδουν σε αιμορροίδες και αυτό καθυστερεί την διάγνωση και τη θεραπεία. Τέλος, μπορεί να προκαλέσει απώλεια βάρους, καθώς επίσης και με ένα αίσθημα τελούς σκένωσης. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα. Καμπανάκια που χτυπάνε δηλαδή, που όποιος, εν πάση περιπτώσει, έχει την ατυχία να έχει καρκίνο στο παχιέντερο, τα αντιλαμβάνεται και μπορεί να έρθει σε ένα γιατρό. Ποιες οι θεραπείες τώρα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τα λέγαμε στο διάλειμμα, ότι πια έχετε όπλα στα χέρια σας. Πράγματι, η θεραπεία του καρκίνου του παχαίου εντέρου είναι πολυπαραγωγική, με κεντρικό ρόλο πάντοτε τη χειρουργική επέμβαση, δηλαδή την εκτομή του όγκου, την εκτομή τμήματος του εντέρου, έναν λεμφαδενικό καθαρισμό και τέλος την αναστόμωση, την επανένωση του εντέρου για την αποκατάσταση του πυπητικού σωλήνα. Αυτές οι περίπλοκες και πολύπλοκες ογκολογικές επεμβάσεις πλέον γίνονται με ελάχιστα επεμβατικά τρόπο, είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, όπου χάρη σε πολύ μικρές τομές χιλιοστών και με τη χρήση ειδικών εργαλείων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα χειρουργία, ελαχιστοποιώντας όλες τις μεταχειρητικές επιπλοκές της ανοιχτής κλασικής χειρουργικής των μεγάλων τομών. Αναφέρω επιγραμματικά αναπνευστικές λοιμώξεις, μεταχειρητικές σκύλες, μεταχειρητικός πόνος, μεγαλύτερη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Με τη χρήση του ρομπότ, αυτό που έχουμε πετύχει είναι να έχουμε πρόσβαση πλέον σε πολύ απαιτητικές σημεία της κοιλιακής χώρας και έτσι αποφεύγουμε την δημιουργία μόνιμης παραφύσης έδρας σε ασθενείς που έχουν καρκίνο στο κάτω τριτημόριο του ορθού. Επίσης, με τη χορήγηση ειδικού σχιαγραφικού του ICG, πράσινο της Ινδιοκυανίνης, καταφέρνουμε να μειώσουμε τα ποσοστά διαφυγών από τις αναστομώσεις και έχουμε και καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, γιατί ακόμη και απομακρυσμένοι λεμφαδένες προσλαμβάνουν αυτό το σχιαγραφικό και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ανάβουν, γίνονται πράσινοι. Άρα βλέπετε και τι άρα, γίνεται. Σαφώς, εμείς μπορούμε να τους εντοπίσουμε, να τους συλλέξουμε και να τους αφαιρέσουμε. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει δώσει την ευκαιρία να προσφέρουμε χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς που 10-15 χρόνια πριν δεν θα μπορούσαν να χειρουργηθούν. Τα όπλα της επιστήμης. Άρα, μονάδα χειρουργικής παχαίους εντέρου. Γιατί έχει σημασία να επισκεφτεί κανείς μια τέτοια μονάδα? Όπως είπαμε και πριν, η θεραπεία του καρκίνου του παχαίους εντέρου είναι πολυπαραγωγική. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ενός και μόνο γιατρού, αλλά είναι θέμα συνεργασίας ανάμεσα σε γιατρούς, πολλούς γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Έτσι, εμείς στο Metropolitan δημιουργήσαμε τη μονάδα χειρουργικής παχαίους εντέρου, όπου σε άμεση συνεργασία με πρωτοπόρους συνεργάτες, σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον, μπορούμε να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε και να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του παχαίους εντέρου. Έχουμε στη διάθεσή μας την τελευταία τεχνολογία και στο ασφαλές αυτό περιβάλλον μπορούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς. Κύριε Λιάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε.